Έχουμε τον κύριο Λεωνίδα Ιμπυρίκο, ο οποίος είναι ιστορικός, διδάσκει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι ειδικό στην ιστορία των βαλκανικών μειονοτήτων. Χωρίς καθυστέρηση θα ζητήσουμε από τον κύριο Ιμπυρίκο να μας κάνει την παρουσίαση. Γεια σας, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Με τιμά ιδιαίτερος και είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στη Βόρεια Άνδρο για ένα επιτέλους ένα focus ειδικά σε αυτή την περιοχή, παρόλο που δεν θα μιλήσω μόνο για αυτή την περιοχή, θα μιλήσω για ένα ευρύτερο θέμα. Επειδή το θέμα δεν είναι άμεσα ιστορικό, είναι για αυτό το ζώο που λέγεται στα ελληνικά στην καθαρέγουσα φρίνος. Είναι ένα ζώο το οποίο έχει πάρα πολλά ονόματα στην ελληνική. Γιατί ασχολούμαι με αυτό, θα σας το πω. Η έρευνα έγινε στο πεδίο και με άλλες πηγές. Είναι παραπληρωματική μιας μεγάλης και μακράς ενασχόλησης με τις μειονοτικές γλώσσες και τις ελληνικές διαλέκτους στον ελληνικό χώρο και στο βαλκανικό και μικρασιατικό. Με μια σύγκριση, λόγω της ιδιαιτερότητας της οικογένειάς μου, με το ισπανικό κράτος, το γαλλικό και τη χώρα των Βάσκων κυρίως. Το πρώτο έναυσμα της διαφορετικότητος, της ανδριώτικης ταυτότητας, την οποία ανέφερα λόγω του πατέρα μου, ήταν αυτό το ζώο. Μια φορά στον βασιλικό κήπο της Αθήνας, όπως λέγαμε τότε, τον μετέπειτα εθνικό, που υπάρχουν πολλοί φρίνοι, φουρνοί, όπως θα τους πω αργότερα, ήμουν σε νηπιακή ηλικία, περνάει ένας τεράστιος φρίνος μπροστά μας ένα πρωί. Εγώ είμαι στον πατέρα μου και ήταν άλλες κυρίες μαμάδες με παιδάκια και λένε οι κυρίες σταματάνε και λένε «Βάτραχος» και περνάει μπροστά από το δρομάκι στον εθνικό κήπο και ο πατέρας μου σκύβει στο αυτί μου και μου λέει «Αυτό γε μου δεν είναι βάτραχος, είναι φουρνός». Οπότε αυτό αμέσως μου έκανε να καταλάβω ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ βατράχου και φουρνού τόσο σημαντική που να υπάρχει και όνομα και μάλιστα το όνομα αυτό να μην είναι κάτι το ιδιαίτερο γνωστό. Την έρευνα την έκανα με τον Ανδρέα Λεωνίδα Ιμπυρίκο και ευχαριστώ πάρα πολύ κόσμο που χάρη συντομίας και μόνος, αν υπάρξει γραπτό κείμενο θα το βάλω εκεί, θα βάλω όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν, όσο περισσότερους γίνεται, γιατί είναι πολλά χρόνια που ασχολούμενος με άλλα πράγματα ασχολήθηκα με αυτό. Θα σας μιλήσω για τα ονόματα που παίρνει στην Εύβοια και την Άνδρο. Το είδος αυτό του άκερκου αμφιβίου, μπούφο-μπούφο, και συγκεκριμένα ο μπούφο-μπούφο σπινόζους, ο οποίος βρίσκεται σε όλη την Νότια Ευρώπη, στις τέσσερις μεγάλες χερσονήσους, τη Μικρασιατική, την Βαλκανική, την Ιταλική και την Ιβηρική. Το επίσημο ελληνικό όνομά του είναι φρίνος, αλλά το όνομα αυτό δεν απαντά στον αγροτικό χώρο, όπου οι ονομασίες του μπούφο-μπούφο παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Σαν ανδριώτης από την Νότια Άνδρο επιλέγω να χρησιμοποιήσω εδώ την νοτιοανδριώτικη ονομασία του μπούφο-μπούφο, φουρνός. Ποιο είναι όμως το ενδιαφέρον που μπορεί να έχει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ονομάζουν το περιθωριακό αυτό ζώο? Οι ανθρωπολόγοι και οι ιστορικοί ασχολούνται συχνά με τις σχέσεις του ανθρώπου με τα ζώα, συνήθως όμως με τα ζώα που έχουν κάποιο ρόλο στην αγροτική οικονομία. Ο φουρνός όμως είναι ένα ζώο, καταρχάς είναι αντιοικονομικό. Η σχέση του με την αγροτική οικονομία περιορίζεται σε κάποιες δοξασίες για τη βλαβερότητά του που τον καθιστούν αθώο θύμα ενός ποικίλλοντος κατά τόπους αγροτικού παγανισμού. Αυτές όμως οι δοξασίες δεν αρκούν καν για να του δώσουν στον ελληνικό χώρο μια θέση στα παραμύθια, σε αντίθεση με τον συγγενή του βάτραχο. Αναφέρομαι ειδικά στα καταγεγραμμένα παραμύθια, καθώς έχω συναντήσει στην Ελλάδα προφορικά πολλά που αναφέρουν τον φουρνό στις διάφορες κατατόπους ονομασίες του. Αντίθετα, στην Βόρεια Ευρώπη και Δυτική, είναι ο φουρνός που καταλαμβάνει αυτή τη θέση συνήθως στα παραμύθια. Αυτόν φυλά σας αναφέρω το πιο γνωστό παράδειγμα, η Βασιλοπούλα, αν και ο Γκριμ για να ωρεοποιήσει την ασχήμια την υποτιθέμενη αυτού του ζώου, μετατρέπει στο παραμύθι του σε βάτραχο το ζώο αυτό, ενώ η γαλλική μετάφραση του παραμυθιού αφορά αυτό που είναι το πραγματικό και στη Γερμανία παραμύθι, το φουρνό, δηλαδή το κραπό. Ενώ στις ελληνικές μεταφράσεις των δυτικοευρωπαϊκών παραμυθιών, ο φουρνός στις περισσότερες περιπτώσεις, σχεδόν σε όλες, μετατρέπεται σε βάτραχο. Πράγμα που μας δείχνει ότι ο φρίνος λαμβάνει στην γραπτή νεοελληνική παράδοση.
Αυτό ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση, χωρίς να χρονοτριβήσω, λέγοντας ότι έχει σχέση με αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή, έχει υπάρχει μια οκουλτασιό, μια απόκρυψη αυτής της αγροτικής ιδιαιτερότητας, την οποία έχει ο Φρήνος και έχει σχέση με την μεγάλη ιστορία γραπτότητος της ελληνικής γλώσσας, η οποία επικαλύπτει σε απόλυτο βαθμό, ή πολύ ισχυρότερο από τις υπόλοιπες επίσημες νεότερες βαλκανικές γλώσσες, όλες τις άλλες εκδοχές, ελληνικές και μη, των προφορικών ελληνικών ημιιδιωμάτων. Η φωτογραφία αυτή, όλες αυτές οι φωτογραφίες, είναι του Μικέλε Σκλαμαντό από την γαλλική μεριά της χώρας των Βάσκων και δείχνει πώς είναι ένα ανθρωπόφιλο ζώο το οποίο μπαίνει στο σπίτι από την τρύπα της γάτας, την σατιέρ που λένε γαλλικά, μπαίνει, τρώει τα έντομα του υπογείου και μετά ξαναφεύγει. Σκαρφαλώνει, μπαίνει, βγαίνει, συνήθως σε αρμονικές σχέσεις με το ζώο αυτό, αρκετές αγροτικές κοινότητες, ειδικά αγροτικές, το αφήνανε όπως σε πολλά νησιά του Αιγαίου και το φίδι για τα ποντίκια και άλλα. Εγώ βέβαια θεωρείται πανάσχημο, πρέπει να πω ότι να κάνω μια μικρή συναισθηματική παρέκβαση, να πω ότι όχι μόνο δεν τον βρίσκω άσχημο, αλλά τον βρίσκω εξαιρετικά γοητευτικό, αστείο και τι να πω, δηλαδή είναι μια, και εξαιρετικά εκφραστικό. Το ενδιαφέρον του θα το δείτε παρακάτω. Αυτό είναι ακριβώς το στοιχείο, αυτό τη λανθάνει στην γραφτή νεοελληνική παράδοση. Αυτό ακριβώς το στοιχείο του φουρνού που κάνει δυνατή την προσέγγιση που θα σας παρουσιάσω. Ο φουρνός αποτελεί ένα έλασον είδος στη γραπτή παράδοση, λόγια και δημόδη, και κατά προέκταση, γραπτή δημόδη, έτσι, όχι προφορική, και κατά προέκταση στο σύνολο των αναφορών που στοιχειοθετούν το κυρίαρχο εθνικό πεδίο γλωσσικής επικοινωνίας. Είναι ένα έλασον είδος σε σχέση με τον εξάδελφό του Βάτραχο, που τον επικαθορίζει και τον αποκρύπτει. Είναι στο χώρο που μας ενδιαφέρει ένας παρακατιανός βάτραχος, ένας βάτραχος μειονοτικός και τα ονόματά του με τη μεγάλη ποικιλία και την ετερογένειά τους απεικονίζουν τη σχέση αυτή. Ενώ ο βάτραχος είναι πάντα σταθερός στις ονομασίες του, ονομασίες βατράχου και παραπέμπω στο λεξικό της ελληνικής γλώσσας της Ακαδημίας στην πρώτη έκδοση και στον πρώτο τόμο του 1946, στη σελίδα 716, το λίμα, συγγνώμη, όχι 746, στη σελίδα 489, το λίμα Βάτραχος έχει όλες τις απίθανες παραλλαγές των ονομάτων του Βατράχου που προέρχονται όμως από τον Βάτραχο, από τη λέξη Βάτραχος. Είναι σταθερός λοιπόν σε όλες του τις ονομασίες. Είναι λοιπόν αυτός ο έλασον χαρακτήρας, του φουρνού, ο μειονοτικός σε σχέση με το Βάτραχο, εντός εισαγωγικών το μειονοτικός και μην με παρεξηγήσετε, χαρακτήρας του, που κάνει τα ονόματά του τόσο ενδιαφέροντα. Λες και μέσα σε αυτά κατακρατείται το μειονοτικό υπόστρωμα του ελληνικού χώρου. Χρησιμοποιώ εδώ την έννοια μειονοτικός και μειονότητα με την ευρύτερη σημασία που τις αποδίδουν ο Ζιλ Ντολόζ και ο Φελίξ Γκουαταρί σε σχέση με αυτό που ονομάζουν έλασον είδος, genre mineur γαλλικά, και έλασον γίγνεσθε, devenir mineur. Δεν πρόκειται για ένα ζήτημα αριθμητικό, αλλά για μια ποιότητα ριζικά διαφορετική από αυτήν της πλειοψηφίας της κυρίαρχης έκφρασης. Πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι ο φουρνός είναι έλασον είδος και στη Δύση, ίσως μάλιστα πιο εμφανώς, καθώς η ιστορία του συνδέεται εκεί με τη μαγεία και την ιερά εξέταση και με πολλά άλλα πράγματα, τις ιατρικές του και φαρμακευτικές του ιδιότητες. Είναι ένα βιοχημικό εργαστήρι κατά την έκφραση πολλών πρώιμων φυσιολόγων. Τις κατεξοχήν παραβατικές, η μαγεία, λοιπόν, είναι από τις κατεξοχήν παραβατικές, τις κατεξοχήν ελάσσονες συμπεριφορές. Ο λόγος είναι πέρα από την δυσιδή κατά γενική ομολογία, την οποία δεν συμμερίζομαι, σας το είπα εξ αρχής, μορφή του, οι παρεστησιογόνες εκκρίσεις των αδένων του, είναι μπουφοτενίνη, οι αδένες που βλέπετε που έχει στα αυτιά του, είναι οι παροτίδες λέγονται, και είναι οι αδένες που του δίνουν αυτό το χαρακτηριστικό αστείο ύφος, πίσω από τα μάτια, από το εξόγκωμα, από την κόγχη, τη σκελετική των οφθαλμών, υπάρχει αυτή η παροτίδα που είναι οι αδένες που εκκρίνουν την μπουφοτενίνη, η οποία είναι εξαιρετικά παρεστησιογόνα. Είναι συγκρίσιμη με τη μεσκαλίνη.
Οι παρεσυζυγόνες εκκρίσεις των αδένων του τον συνέδεσαν με τις μαγικές πρακτικές και ειδικά με το πέταγμα των μαγισσών. Το ξύλο που έτρωγαν, οι φουρνοί που μάζευαν οι λεγόμενες μάγισσες για να βγάλουν την έκρηξη αυτή, την οποία τη βγάζουν με μεγάλη δυσκολία σε απόλυτο κίνδυνο, η οποία δεν είναι επικίνδυνη παρά μόνο δημιουργεί παρεστήσεις, το έγλυφαν οι μάγισσες και το πιπηλούσαν τότε την έκρηξη αυτή και αληφόντουσαν στις μασχάλες, τους βουβώνες, πίσω κάτω από τα γόνατα και κάτω από τους αγκώνες και δημιουργούσε το αίσθημα του πετάγματος. Το αίσθημα αυτό είναι που απέδωσε εικονικά αργότερα το πέταγμα της κούπας, της μάγισσας. Αυτό όμως βέβαια ήταν μια κατεξοχήν παραβατική συμπεριφορά στον ύστερο μεσαίωνα και στους πρώιμους νεωτέρους χρόνους. Μια γνώση της φυσικής και των φυσικών πραγμάτων που είχαν περιθωριακές και λιγότερο περιθωριακές ομάδες, κυρίως γυναικών, που τις συνέδεσε με τη μαγεία πέρα από τις πραγματικές σατανικές ή όπως τις βλέπουν οι ιεροξεταστές τελετές. Πρέπει να πω ότι η ιερά εξέταση για τη μαγεία είναι πολύ χειρότερη με την έλευση των νεωτέρων χρόνων παρά στο μεσαίωνα. Και είναι μάλιστα τόσο χειρότερη που οι ιεροξεταστές, ειδικά στο ενοποιημένο πλέον βασίλειο της Καστήλης και Αραγώνος, με την ενσωμάτωση της χώρας των Βάσκων και των άλλων περιοχών, μαζεύουν στοιχεία για τον φουρνό, για τον γρυπάου στα καταλανικά, σάπο στα ισπανικά και απόα στα βασκικά, και γίνεται στα 1610 με 1614 το μεγαλύτερο κυνήγι μαγισσών στην ιστορία. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς ο φουρνός ήταν το ζώο το οποίο έδειχνε, καθώς λέει το κείμενο, σας το λέω γαλλικά και το μεταφράζω, το ισπανικό κείμενο του ιεροξεταστή Αλβαράδο, ότι πηγαίναμε να βρούμε τους φουρνούς τους. Δηλαδή μας είπαν στο τάδε σπίτι έχει μάγισσα, πάμε να δούμε σου σάπο ή σου σον κραπό. Δηλαδή ήταν ένδειξη ότι ανήκει στην σέκτα του διαβόλου γύρω από το καμπρόν, δηλαδή στο χωράφι του διαβόλου. Που ήταν ένας τράγος. Αυτό ακριβώς έκανε την απίστευτη αυτή ιστορία, ο καθένας να καταγγέλει τον άλλον για οποιοδήποτε λόγο, και έφτασε στο σημείο να καταργηθεί στην Ισπανία η ιερά εξέταση για τη μαγεία μετά από τις 7.000 καταγγελίες στην χώρα των Βάσκων στα 1610 με 1614. Δηλαδή το 1616 έφτασε σε τέτοιο σημείο που ο άλλος ιεροεξεταστής Σαλβάδο λέει δεν υπήρχε μαγεία στη χώρα αυτή πριν να έρθουμε εμείς. Μεταδιδόταν δηλαδή μέσω των παιδιών. Και η κυρίαρχη ένδειξη ήταν ο φουρνός, που μάλιστα στις πραγματείες δύο Γερμανών για τη αντιμαγεία, ντυνόταν μάλιστα, και αυτό υπάρχει και στην Αγγλία και στη Γαλλία, ντύναν οι μάγισσες και τον προσφέρανε, του κάναν το βάπτισμα του Σατανά με ανθρώπινο ένδυμα. Στην Ανατολή μια τέτοια κωδικοποίηση δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε άλλωστε ιερά εξέταση. Ο φουρνός είναι και εδώ αντικείμενο πλήθους δοξασιών, μη και αυταγεγραμμένων όμως, επί το πλήστον. Το δέκατα πόσον εμφανίζεται στα εγχειρίδια μαγείας είναι προς διερεύνηση. Σίγουρα η θέση του φουρνού στον ελληνικό χώρο είναι πολύ διαφορετική από αυτήν στη Δυτική Ευρώπη, ακόμα και στην Βόρεια Ανατολική Ευρώπη, στη Ρωσία. Εκεί ο φουρνός είναι έλασον είδος, στην Δυτική Ευρώπη, ως εσημασμένος, δηλαδή ως εσημασμένος, ως δολοφόνος. Ενώ εδώ είναι έλασον είδος ως αθέατος. Άλλωστε στη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ο φουρνός έχει ενιαία ονομασία σε κάθε γλώσσα. Αυτές που σας είπα είναι ενιαίες ονομασίες, η μόνη μικρή εξαίρεση στη Δυτική Ευρώπη είναι η βασκική γλώσσα, όπου υπάρχουν τρεις ή τέσσερις. Συχνά μάλιστα συγγενεί από γλώσσα σε γλώσσα, όπως κραπό, γρυπάου, κρότε, ραπούχα στα ρωσικά. Το αντίθετο δηλαδή με αυτό που συμβαίνει στον ελληνικό χώρο. Από γλωσσολογική άποψη αποδίδω στο φουρνό, στον ελληνικό χώρο, ένα χαρακτήρα απολύτως αντίστροφο σε αυτόν του ισογλώσσου στη γλωσσολογία. Μην με παρεξηγήσετε, κάνω μια ιδιαίτερη καταχρηστική κρίση μιας λέξεως, την οποία εγώ φτιάνω για να μπορέσω να περιγράψω αυτό που θέλω. Ο φουρνός, το ζώο και όχι το συγκεκριμένο όνομα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στον ελληνικό χώρο ως ένα κατεξοχήν ανισόγλωσσο, για να χρησιμοποιήσω ένα αυθαίρετο όρο, που είναι όμως στην περίπτωση που εξετάζω λειτουργικός. Ενώ το ισόγλωσσο, λέξη ή συλλαβή με τις παραλλαγές της, τεκμηριώνει την διαλεκτική συνέχεια ενός χώρου, το ανισόγλωσσο, που δεν μπορεί να είναι λέξη ή συλλαβή, αλλά πράγμα ή ίσως και πράξη, γιατί ορίζεται μόνο με τα γλωσσολογικά, με την ετερότητα των γλωσσικών του εκφάνσεων
τεκμηριώνει την διαλεκτική, ενδεχομένως και γλωσσική συνέχεια ενός χώρου και προσφέρει στοιχεία για την ερμηνεία της. Με άλλα λόγια, ένα ανισόγλωσσο είναι ένα εξωγλωσσικό στοιχείο, οι γλωσσικές εκφάνσεις του οποίου είναι, λόγω της ετερογένειάς τους, παραδειγματικές της διαλεκτικής ασυνέχειας ενός χώρου. Μια ιστορική ερμηνεία του ανισόγλωσσου Φουρνός, στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία ανέφερα, την Εύβοια και την Άνδρο, θα σας παρουσιάσω τώρα, πριν όμως σας πω μια μικρή περίληψη του τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα αναφερθώ στο γενικό πρόβλημα στο οποίο το ανισόγλωσσο αυτό απαντά, για να καταλάβετε τη χρήση που του κάνω στην Εύβοια και την Άνδρο. Δυστυχώς πρέπει να περάσω από αυτό για να φτάσω σε αυτό που με ενδιαφέρει. Στην Ελλάδα δεν διαθέτουμε διαλεκτικό χάρτη, όσο το ξέρετε. Ο Κοντοσόπουλος προσπάθησε να φτιάξει. Το λεξικό της Ακαδημίας έχει ως σκοπό, είναι η μόνη ευρωπαϊκή γλώσσα, η μόνη, το τονίζω, η μόνη, η οποία δεν έχει διαλεκτικό χάρτη. Ο πρώτος λόγος θα έμοιαζε να είναι η πολυδιάσπαση γεωγραφική του ελληνικού χώρου, του ελλαδικού που λέγανε πριν από χρόνια, δεν βάζουμε την Κύπρο, ή των ελληνοφώνων περιοχών, αλλά δεν είναι μόνο αυτό και κυρίως δεν είναι μόνο αυτό. Η πολυδιάσπαση είτε σε κοιλάδες, περιοχές, χερσονήσους και κυρίως νησιά, που διακόπτουν το ενιαίο των γλωσσικών διαλέκτων, δηλαδή των διαλέκτων της ελληνικής γλώσσας, αλλά είναι κυρίως είναι οι μεγάλοι θύλακες γλωσσικής ετερότητας, μη ελληνικών γλωσσών. Αυτό εμποδίζει και την Ακαδημία και ουσιαστικά την ανάληψη της οριστικής ευθύνης για την καταγραφή των ελληνικών διαλέκτων. Ενώ για το βόρειο ιδίωμα, το οποίο θέλω να πω, η γλωσσολογία του ελληνικού χώρου έχει παραγάγει ισόγλωσσα για περιοχές με μεγάλη διαλεκτική συνέχεια, όπως η Κύπρος, η Ρόδος και η Κρήτη και μικρότερα νησιά. Είναι δεν ενδιαφέρον το ισόγλωσσο που χρησιμοποιείται για την Κρήτη, είναι οι παραλλαγές της εκεί ονομασίας του Βατράχου, Αφροδακός, Φορδακός κτλ. Είναι το βασικό ισόγλωσσο των κρητικών διαλέκτων. Ενώ για το βόρειο ιδίωμα, παρόλη την μεγάλη διαλεκτική συνοχή του, από την Κωνσταντινούπολη, σαφέστατα, μέχρι και το Μεσολόγγι, μέχρι και τις πύλες της Λιβαδιάς και την Αρβανιτοφωνία, είναι ένας ενιαίος γλωσσικός ελληνικός χώρος, με μία μόνο νησίδα, την Βλαχοφωνία της Θεσσαλίας, δεν έχει παραχθεί ισόγλωσσο, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει γίνει αυτό προ πολλών ετών, ακριβώς για τις διαλεκτικές τρύπες που υπάρχουν. Είναι ακριβώς ο λόγος αυτός, φαίνεται ότι οι γεωγραφικές ασυνέχειες δημιουργούν στο σχετικά σε αυτό ομοιογενές βόρειο ή βόρεια ιδιώματα ή μειονοτικές γλώσσες στην Ελλάδα. Κυρίως στα Σλάβικα βέβαια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι ακριβώς η μειονοτικότητά του, ο έλασον χαρακτήρας του σε σχέση με το ελληνικό κυρίαρχο πεδίο γλωσσικής επικοινωνίας, που καθιστούν τον Φουρνό ένα ιδεώδες ανισόγλωσσο, το οποίο μας επιτρέπει να περιγράψουμε και σε μεγάλο βαθμό να ερμηνεύσουμε ιστορικά τη γλωσσική ασυνέχεια του ελληνικού χώρου, καθώς και την δέσμη των συνεχιών με άλλες γλώσσες και ελάσσονες ιστορικές περιόδους που την συνιστούν αυτήν την ασυνέχεια. Ως μειονοτικός ο ίδιος στην ελληνική γλώσσα σε σχέση με το Βάτροχο, ο Φουρνός στην ελληνική ιστορία του κατακράτησε πλήθος μειονοτικών ονομάτων, εντός αγωγικών μειονοτικών, ορισμένα από τα οποία αποδίδονται στις μειονοτικές γλώσσες στο Βάτραχο. Εδώ για την Άνδρο θα σας πω, όπως το αλβανικό μπρτκόσα. Ναι, στα αλβανικά είναι μπρτκόσα. Και τονίζεται έτσι, στα αρβανίτικα της Άνδρου, μπρτκόσα, έχει γίνει μετά την κατάργηση πιθανότητα του παλαιότερου ειδικού, που θα σας δείξω στην Εύβοια ότι υπάρχει, ειδικού όρου για τον Φουρνό. Σημαίνει αυτό που στα αλβανικά σημαίνει ο Βάτραχος, σημαίνει στην Άνδρο ο Φουρνός. Δηλαδή ο Φουρνός στην Άνδρο λέγεται Μπορθικός. Θα σας πω μετά για τις παραλλαγές. Έτσι ο Φουρνός, έτσι και στο σλαβικό Ζάμπα, η Ζάμπια, το οποίο χρησιμοποιείται στην Ήπειρο, σε μη σλαβόφωνη περιοχή, όπου κατακρατεί ακριβώς το μειονοτικό υπόστρωμα, όχι αναγκαστικά μιας παλαιότερης σλαβοφωνίας, αλλά τις σχέσεις με αυτήν. Όπως και στην ίδια την Μάνη, υπάρχει μια νησίδα μοναδική στην Ελλάδα, στην περιοχή περίπου που ήταν οι μιλινγκοί Σλάβοι του Ταϊγέτου, ακριβώς στις περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Μάνης, όπου επιχωρία είναι η μόνη περιοχή εκτός Ηπείρου, όπου λέγεται επίσης Ζάμπα ή Ζάμπια. Θα λέγαμε μήπως είναι παρακινδυνευμένη, πιθανότατα. Δεν θέλω να πω ότι είναι καταγόμενη από τους μιλινγκούς. Πάντως η ύστερη και τεκμηριωμένα ύστερη χρήση της σλαβικής γλώσσας μέχρι τον 16ο αιώνα στην Βόρεια Δυτική Μάνη συνηγορεί μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση.
Έτσι λοιπόν ο φουρνός στον ελληνικό χώρο γίνεται συχνά κατά κυριολεξία ένας μειονοτικός βάτραχος, καθώς τα ονόματά του είναι αυτά που οι μειονοτικές γλώσσες χρησιμοποιούν για τον βάτραχο, που μέσα από το μειονοτικό φίλτρο μετατρέπεται γλωσσολογικά από είδος σε γένος, από βάτραχο σε φουρνό. Μια διαφορετική περίπτωση είναι το ρουμάνικο βλάχικο μπρουάς. Μπρουάσκα σημαίνει στα ρουμάνικα φουρνός, μπούφο-μπούφο δηλαδή. Ενώ το όνομα για το βάτραχο είναι μπρτσκούτζα. Στην περίπτωση αυτή ο φουρνός αποτελεί το είδος από το οποίο προκύπτει το γένος, ο βάτραχος. Μπρουάσκα ή μπράσκα στην ελληνόφωνη εκδοχή του είναι το πιο διαδεδομένο όνομα του φουρνού στον ελληνικό χώρο, απηχώντας την μεγάλη εξάπλωση των βλάχων στον ύστερο μεσαίωνα. Το κατεξοχήν αλβανικό όνομα του φουρνού, θιθλιόπ ή θιθλιόπ, είναι σε χρήση σε ορισμένους απομονωμένους θύλακες αλβανοφωνίες στην Εύβοια. Θα σας το πω και αυτό στη συνέχεια όταν κάνω το χάρτη. Το όνομα φουρνός προερχόμενο από το αρχαιοελληνικό φρήνος χρησιμοποιείται στην Άνδρο και τον Ανατολικό Πόντο, μόνο στην ποντιόφωνη περιοχή, την διαλεκτόφωνη του Πόντου. Το όνομα φουρνός προερχόμενο, τέλος στα ελληνικά, βούζα και σακούδα, χρησιμοποιούνται στη Βόρεια Πελοπόννησο, ενώ στην Νότια Πελοπόννησο χρησιμοποιείται κυρίως το βλάχικο μπράσκα, με την εξαίρεση κάποιες περιοχές Μάνης που σας είπα. Η δε παρουσία του εκεί δεν μπορεί να μην μας θυμίσει αυτό που σας έλεγα, την μεγάλη εξάπλωση της μπράσκας, τη μεγαλύτερη εξάπλωση που έχει στην Ανατολική Ελλάδα το όνομα μπράσκα. Στη δε Δυτική Πελοπόννησο που δεν επιχωριάζει, το μετέφεραν μετά την έξοδο των μουσουλμάνων οι έπικοι αρκάδες οι οποίοι το έχουν ως αποκλειστική κρίση σε όλη την Βορτινία και Μαντινία. Λίγα λόγια ακόμα για τον Ελλάσσονα μειονοτικό χαρακτήρα του φουρνού. Ο χαρακτήρας αυτός σχετίζεται δομικά και με την ελληνική διγλωσία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή στοιχιώνει μέσα στη δημοτική γλώσσα, αναπαράγοντας έναν χώρο μη έκφρασης. Στην καθαρέγουσα ο φουρνός είχε ένα όνομα, το αρχαιοελληνικό φρήνος, το οποίο όμως δεν πέρασε ακριβώς στη δημοτική. Το φρήνος εξακολουθεί να ηχεί και παραμένει ουσιαστικά καθαρεγουσιάνικο. Γι' αυτό και δεν λειτουργεί. Η δημοτική, αφού δεν αφομοίωσε το φρήνο, θα μπορούσε να έχει υιοθετήσει την πιο εκτεταμένη αγροτική ονομασία του φουρνού, μπράσκα. Αυτό όμως δεν έγινε γιατί η δημοτική συντήρησε σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα της καθαρέγουσας, τον μνημειώδη αστικό χαρακτήρα της, που αφήνει μικρή περιοχή στις ελλάσσονες πραγματικότητες και πρακτικές. Το αποτέλεσμα είναι ο φουρνός να ανάγεται στην ελληνική δημοτική, στην κυρίαρχη καθημερινή γλώσσα επικοινωνίας, δηλαδή στην νεοελληνική κοινή, την επίσημη γλώσσα, αναγκαστικά στο βάτραχο, γενόμενος πρακτικά από είδος γένος. Σε αυτό συντελεί ο βαθιά χωριάτικος, πρακτικά έλασον χαρακτήρας του φουρνού ή κάποια ντροπή που συνήθως έχουν οι χωρικοί όταν μιλούν για αυτόν, αντιλαμβανόμενοι πως μιλούν για κάτι που δεν ανήκει στο κυρίαρχο χώρο επικοινωνίας. Σαν να αποκαλύπτουν την αγροτική τους προέλευση να μιλούν με βαριά χωριάτικη προφορά. Όπως όταν λέμε ένα τόσο με συγχωρείτε, όταν επικαλούνται είτε το γάιδαρο είτε κάτι που ένα ας πούμε στέλεχος που έχει το σχήμα ανδρικού γεννητικού οργάνου ή που πάντα είναι, έχει ένα με συγχωρείτε. Η εθνογλωσσική σημασία των ονομάτων του φουρνού έχει και ανθρωπολογικές προεκτάσεις, καθώς ο τρόπος με τον οποίο ο φουρνός ονομάζεται σχετίζεται και με τη γενικότερη αντίληψη γι' αυτόν. Η αντίληψη αυτή ποικίλει μεταξύ της δυσιδαίμονος και κάποτε δαιμονικής, μεταξύ κυρίως των ελληνόφωνων και αλβανόφωνων ποιμενικών πληθυσμών της Δυτικής Ελλάδας και Αλβανίας, δυτικά του υδροκρήτη της Πίνδου, είναι πολύ χαρακτηριστική η τομή μεταξύ του ονόματος Μπράσκα ανατολικά του υδροκρήτη, του ονόματος Ζάμπα δυτικά, με ελάχιστους θύλακες μπράσκας και του μεγαλύτερου μέρους της Δυτικής Τεραιάς από τον υδροκρήτη του Βελουχιού Βαρδουσίων, προς τα ποτάμια δηλαδή που χύνονται προς το Ιόνιο, που λέγεται την περίεργη και μυστηριώδη ονομασία Μουσάκα, Μπζάκα ή Μπζάκα. Σε όλη τη Δυτική Στερεά, μέχρι το Κάρλελι την Ακαρνανία. Στην Νότια Πελοπόννησο, σας το είπα, υπάρχουν οι θύλακοι που λέγονται στην Ήπειρο Θιθλιόπ, που είναι οι τσάμικοι θύλακες, και μια ουδέτερη αντίληψη για το φουρνό, τώρα θα σας πω ένα άλλο λαογραφικού τύπου θα λέγαμε πληροφορία, όπου το όνομα μπράσκα σχετίζεται με ιδιότερες μορφές πρόσληψης του ζώου. Έτσι. Ενώ το όνομα ζάμπα, μπλοκώσα, λιγότερο μπλοκώσα και δεν σας το είπα ακόμα, και μπζάκα,
είναι οι πιο δαιμονικές που μπορεί να γίνει, όπως τη Μάνιο που του σκοτώνουν βάζοντας, σπάζοντας του το κεφάλι και κρεμώντας το στον ήλιο για να φύγουν οι δαιμονικές του ιδιότητες και τα δηλητήρια που έχει. Με έναν τρόπο ο οποίος είναι ατυχεί μάλιστα ένα είδος ακραίας δυσιδαιμονίας που έχει σχέση, όπως σε όλη τη δυτική μεσαιωνική Ευρώπη και Πέκινα, και έχει σχέση με την σεξουαλικότητα. Βεβαίως αυτός υποτίθεται στις κτηνοτροφικές περιοχές που ισχύει και για τη Μάνη, ισχύει και για περιοχές της χώρας των Βάσκων, ισχύει για πολλές κτηνοτροφικές περιοχές της Ευρώπης και την Αλβανία, θεωρείται ότι βυζένει τα μαστάρια είτε των Ακροβατίνων, των Κατσικών και των Αγελάδων, των Μυρικαστικών, των Κοπαδιάρικων, μπαίνει στο μαντρί και τα καταστρέφει όλα. Το μίσος είναι απόλυτο. Ενώ συνήθως πρόκειται για ένα ελάχιστο βατραχάκι, συγγενή του που λέγεται βάτραχος, που είναι φρύνος, αλλά όταν είναι μωρό μπαίνει στα χόρτα, που όντως δημιουργεί πρόβλημα, αλλά στη βόσκηση και όταν μπαίνει στο μαντρί. Σας λέω αυτές τις πληροφορίες για να ξεκαθαρίσω για τη σχέση του δυστυχούς αυτού ζώου που μας αγαπάει τόσο πολύ. Λοιπόν, θα ήθελα να πω τώρα σε αυτό που λέω, από την Εύβοια ως την Θράκη, μπαίνω στην Εύβοια, θα ήθελα να έχω ένα χάρτη, αλλά φανταστείτε την Εύβοια, και φανταστείτε ότι υπάρχει μία, είναι η μόνη περιοχή όπου βόρεια ιδιώματα, τα βόρεια ιδιώματα της Εύβοιας, συνορεύουν άμεσα, χωρίς την διακοπή από τους αρβανίτικους θύλακους που έχουμε στην Λωκρίδα, Βιωτία και Αττική, των παλαιών βορείων με τα παλαιά νότια ιδιώματα πριν από την έλευση των αρβανιτών. Λοιπόν, έχουμε μια ιστορικότατη περιοχή που είναι η Εύβοια και η συνέχεια της Άνδρος, και θα έλεγα ότι εδώ πρέπει να μπούμε και στην πολύ μακρά διάρκεια, που είναι πέραν από την ιστορία των ανθρώπων, της παρουσίας αυτού του ζώου που προέρχεται από την Λιθανθρακοφόρο περίοδο, δηλαδή είναι 300 εκατομμύρια χρόνια πολύ πριν από τους δεινοσαύρους, στην εποχή του ερείοπα των αμφιβίων. Αυτό το ζώο το οποίο στην διαμόρφωση των νησιών έφτασε εκεί όπου υπήρχε αρκετό νερό. Δηλαδή στην Τίνο δεν υπάρχει, άρα δεν μπορούμε να έχουμε σύγκριση δική μας ιστορική, γλωσσική ή μεταγλωσσική. Μετά στην ίδια οροσειρά του Ολύμπου, έτσι λέγεται, την οροσειρά των αντιζωικών σχιστολίθων κατά πλειοψηφία στην οποία ανήκει η Άνδρος, όπου είναι πολλά τα νερά και οι πηγές, που φτάνει μέχρι και την Άξο, διακόπτεται και συνεχίζεται στο δεινοταυρικό τόξο, η ακραία ανατολική οροσειρά αυτού του τόξου. Η Τίνος δεν έχει φουρνούς, δεν έχει αρκετά νερά. Έχει μόνο μπούφο πυρίτη, τη μικρή εκδοχή που όλοι τη λένε βάτραγο παντού. Η Άνδρος είναι το νοτιότερο σημείο επέκτασής του. Και το Κόρθιν, το νοτιότερο σημείο. Εκεί βρίσκεται και η νοτιότερη ονομασία. Δεν ξέρουμε δυστυχώς το βόρειο ιδίωμα της Τίνου που συγγενεύει με τον Κορθίου πώς θα ήταν. Σας λέω τις δύο άκρες αυτού που θεωρώ σήμερα το πεδίο έρευνας, που είναι το μικρό πεδίο αυτό που κάναμε με τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Και ξαναγυρίζω στο βορρά. Λέγεται Μπράσκα σε όλη τη γραμμή των χωριών που χωρίζει τα βουνά της Δύρφης από το παλαιό νότιο ιδίωμα της Κύμης, τα Κουμιώτικα. Λοιπόν, το ιδίωμα της Κύμης, μόλις περάσει κανείς από τα χωριά Μετόχη, Μανίκια και Άνω Βάθια, αυτά είναι τα οριακά χωριά, περνάει σε μια ζώνη όπου η κυρία, ας πούμε, την οποία ρωτάμε, στα Μανίκια, ενώ ζει 5 χιλιόμετρα δίπλα από τη Γαία της Κουμιώτικης διαλέκτου, κατώ, χωριό πιο σε χαμηλότερο υψομέτρου, όπου η πυκνότητα του ζώου αυτού είναι τεράστια, άρα είναι καθημερινή η επαφή και το ξέρουν όλοι. Έχουμε μεγαλύτερες δυσκολίες να το βρούμε στη Μυτιλήνη, όπου είναι πολύ αραιότερη η παρουσία του. Έχουμε και αυτήν την διαφορά. Λοιπόν, στην περιοχή αυτή, μια κυρία 80 και πλέον ετών, φέτος, μάλλον το 2011, όταν της ρώτησα αν ξέρετε πώς λέγεται, γιατί λέγεται φουρνία στην Συγκύμη, λέει όχι, δεν το ξέρω. Ό,τι είναι αυτό, φούρνος. Μπράσκα, της λέω μπράσκα. Δεν ξέρω, ενώ ζει σε 80 χρόνια σε επαφή άμεση με το νότιο ιδίωμα της Κύμης. Το ζώο αυτό είναι τόσο ειδικό, τόσο ενδοκοινοτικό, που δεν έχει επαφή αναφέροντάς το. Και ακριβώς νότια από αυτή τη γραμμή, όπου όλη η Βόρεια Εύβοια είναι μπράσκα ή μπρασκακούλα για τα μικρότερα, ακριβώς μετά είναι φουρνία και σκαφουρνία για το ειδικό Κουμιώτικο, εκεί όπου μιλούνται ακόμα τα Κουμιώτικα περισσότερο. Δηλαδή τα 20 χωριά από τους Καλημεριάνους μέχρι την Κύμη. Από τον Οξύλιθο και στο Δήμο Αυλώνος, δηλαδή στο Αυλωνάρι, μάλλον πρέπει να έχουμε μια μαρτυρία, μια κατάσταση που να αφήνει την υποχώρηση της ελληνικής διαλέκτου του Ελιβερίου, δηλαδή των παλιών μεσαιωνικών στουρακέικων. Και έχουμε τη διακοπή την απόλυτη με τα αρβανίτικα, όπου στην πρώτη ζώνη των αρβανίτικων, που είναι από τα Λέπουρα, από την Αχλαδερή και μέχρι το Καλέντζι,
και το Βελούσι δεν ξέρουν καθόλου την ονομασία που έχει λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω στον Αργυρό και στους Ζάρακες, όπου είναι η μόνη περιοχή της Νότιας Ελλάδας όπου λέγεται Θηθηλιόπα. Θηθηλιόπα. Και λίγο πιο κάτω, όταν περάσουμε αυτή την περιοχή, πάλι λέγεται Μπερτικόσα. Στο βόρειο μέρος, στο Καλέντσι, λέγεται Μπερτικόσα. Και μάλλον η Μπερτικόσα είναι αυτό που συνέβη στην Άνδρο. Είναι ότι είναι ιστορικά στην υποχώρηση της Αλβανικής, στην εποχή της Διγλωσίας, το γένος βάτραχος στα αλβανικά γίνεται είδος φουρνό στη χρήση στα αλβανικά, στα αρβανίτικα και στα ελληνικά. Δηλαδή στη Βόρεια Άνδρο παραμένει και στην ελληνική χρήση, επιμένει η λέξη Μπερτικόσα. Και μόνο, θα σας το πω μετά, σε ορισμένες περιοχές συνόρων μπορεί να υιοθετηθεί η διαφορετική περιοχή. Ας πούμε στο Αλιβέρι, τα παιδάκια μπορεί να ξέρουν από το σχολείο ότι λέγεται Μπράσκα διότι μαζεύει παιδιά από τις δύο ζώνες ελληνικών. Φουρνία και Φουρνιά στα κοντινά στο Αλιβέρι μέρη, και όταν περάσουμε στα Αρβανίτικα γίνεται ξαφνικά Μπερτικόσα όπου το θυμούνται, ενώ διατηρείται. Η ισχυρότερη, ίσως το μέρος όπου μιλιέται περισσότερο η αλβανική, είναι οι Ζάρακες της Ευβοίας. Εκεί που δεν υπάρχει, τελειώνει στην Κάριστο, όπου ο μικρός θύλακας ελληνοφωνίας το λέει Μπρέσκα. Μπρέσκα, όπως στα αλβανικά σημαίνει χελώνα. Και πάω στην Άνδρο, σε όλη την Βόρεια Άνδρο, μόνο ο Γιάννης Ωρέρας, γνώρισα σήμερα την κόρη του και είμαι ευτυχής, μόνο ο Γιάννης Ωρέρας μου είπε ότι έχει ακούσει ότι παλιά λεγόταν και εδώ Θλόπα. Όπως το Καβουντόρο, δηλαδή στα χωριά Δράμεση, από Καλιανού μέχρι Δράμεση, δεν λέγεται Μπερτικόσα, λέγεται Θλόπα, μια απλοποιημένη μορφή του Θηθηλιόπα. Ενώ εδώ υπάρχει και η εκδοχή όπου το Μπερτικόσα γίνεται Μπρέτκος. 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 Η εκδοχή αυτή είναι μόνο στην Άνδρο, στα αρβανίτικα. Και γίνεται αρσενικό. Λέγεται κι άλλη μία λέξη. Μουτρομάμα. Μουτρομάμα. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, στην ιδιαιτερότητα έχουμε τη μουτρομάμα. Λοιπόν, η μουτρομάμα είναι η εκμητρώστια στη συγγένεια στα αρβανίτικα. Ναι. Λοιπόν, αυτό μου το έχουν πει αρκετές κυρίες εδώ, ότι γιατί λέγεται μουτρομάμα. Μότρομάμα, γιατί σηκώνεται στα πισωπόδια και μοιάζει με μια θεία εκμητρός η οποία βάζει τα μανταλάκια και βάζει τα ρούχα έξω ή κάνει δουλειές αγροτικές. Διότι όντως σηκώνεται στα πισωπόδια, δεν έχω φωτογραφία. Αυτό υπάρχει στην εκδοχή της Βορείου Άνδρου, δηλαδή του παλιού τμήματος Αμολόγου. Στην Άρνη, όπου εγώ γνώρισα επαρκείς ομιλητές, και θέλω να πω κάτι για τον Λάμπρο Μπαλτσιώτη, ότι υπάρχουν ακόμη επαρκείς ομιλητές, οι οποίοι όμως είναι απομονωμένοι, νησίδες. Δεν έχουν με ποιον να μιλήσουν. Αυτό. Και ότι στην Άρνη και στην Βουρκωτή έχει υιοθετηθεί το όνομα Φουρνός, ενώ παραμένει το Μπερτικόσα, τη Βουρκωτή λόγω της άμεσης σχέσης με τη χώρα και του επικισμού των Βουρκωτιανών στα πίκια, κυρίως στενιές και στη χώρα. Οπότε έχει επιστρέψει στο χωριό, ειδικά στην Βουρκωτή, όπως και στις Κατακαλέ, όπου ήταν φουρνός, στην Βουρκωτή είναι σαφέστατα πια φουρνός και όχι Μπερτικόσα. Ενώ στην Άρνη είναι Μπερτικόσα και λιγότερο φουρνός. Και ναι, αντίθετα εδώ το ξέραμε Μπερτικόσα και Μετρομάμα. Και Μετρομάμα. Εγώ έτσι πλάστηκα. Μετρομάμα δεν φτάνει μέχρι την Άρνη. Φτάνει μόνο μέχρι την Κατάκυλο, και αυτό το μόνο μία φορά το έχω βρει. Στο Βιτάλι είναι σαφώς Μετρομάμα. Μετρομάμα. Όπως και εδώ στο Βάρη. Ακριβώς. Όλοι όσο παλιό τμήμα Αμολόχου, δηλαδή όλο το τμήμα του τέως Δήμου Γαβρίου είναι Μετρομάμα. Δεν μπορώ να σας αναφέρω τους ομιλητές. Νομίζω ότι αυτά είχα να σας πω. Συγγνώμη αν σας ταλαιπώρησα. Βλέπουμε απλώς ένα τελευταίο παράδειγμα που θα σας πω. Είναι ότι βλέπουμε επιβιώσεις στην τοπονημία, δηλαδή στην πιο αμιγώς αλβανόφωνη, και όπου τα αρβανίτικα μιλούνται ακόμα και από πολύ νεότερους. Όπως είναι μια μικρή περιοχή του Καλιανού και Αγαθός και η περιοχή των Ζαράκων. Στους Ζάρακες, προς το Αιγαίο λιμάνι, λέγεται Φουρνιακό. Δεν ξέρουν καθόλου γιατί λέγεται έτσι, δεν ξέρουν θα πει Φουρνία. Το Φουρνία που είναι το κουμιώτικο παλαιοστουρακαίικο, δεν το ξέρουν, δεν το αναγνωρίζουν, αλλά έχει μείνει ως ονομασία και οι χάρτες το ονομάσανε Φρυνιακό. Είναι η μεγαλύτερη πυκνότητα φουρνών που έχω δει. Και μοιάζει το τοπίο πάρα πολύ με το Ζόρτο. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πάρουμε ερωτήσεις τώρα, θα προχωρήσουμε στην επόμενη περίοδο. Χωρίς διάλειμμα. Χωρίς διάλειμμα. Δεν έχουμε ώρα για διάλειμμα. Να συνεχίσουμε γιατί θα μας πει την επισκέπτη.